Λόγο. Αφού ευχαριστήσω τη Νέα Δημοκρατία που μόνο με το άκουσμα του όνομά μου χειροκροτούνε, θα πάω στο βασικό κομμάτι της ομιλίας μου και θέλω να αρχίσω με μια αναφορά που έκανε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Μητσοτάκης, τον κύριο Σκουρλέτη, στον Υπουργό Εσωτερικών. Έχουμε υποστεί πάρα πολλές ήττες. Δεν είχε την ευγενική καλοσύνη ο κύριος Μητσοτάκης να διαβάσει αμέσως μετά τι είπε ο κύριος Σκουρλέτης. Αλλά η μεγαλύτερη ήττα είναι όταν υιοθετείς τις προτάσεις του αντιπάλου σου και αυτό δεν θα το κάνουμε ποτέ. Αυτό είναι η διαφορά μας. Γιατί εμείς... Παρακαλώ, θα ακούσετε τώρα, όπως ακούσατε... Γιατί εμείς ποτέ δεν είπαμε και δεν υιοθετήσαμε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Ποτέ δεν πήγαμε όπως η πολιτική του Λαϊκού Κόμματος του Βορρά που μας λέγανε ότι εσείς δεν χρειάζεστε να μειωθεί το χρέος, εσείς κάντε τη δουλειά σας, κάντε τις μεταρρυθμίσεις σας και θα δούμε για το χρέος. Ποτέ δεν το δεχθήκαμε αυτό, εσείς το υιοθετήσατε αυτό, ποτέ δεν το είπαμε αυτό. Και ένα άλλο, ηρεμήστε, ακούστε. Σας ακούσαμε. Γιατί είναι λάθος ότι λέγατε ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Είναι λάθος ότι το Λαϊκό Κόμμα στο Βορρά συνεχώς σας λέει ότι δεν χρειάζεται ελάφρυνση του χρέους και κάνετε μόνο μεταρρυθμίσεις. Είναι λάθος. Γιατί έχετε αυτή την έξαρση ότι είπα κάτι που δεν είναι λάθος. Ακριβώς έτσι δεν είναι και γι' αυτό σας πονάει και γι' αυτό δεν θέλετε να τα ακούσετε. Νομίζω. Θέλω να πω επίσης ότι το Νοέμβριο του 2012 αυτή η απόφαση για το χρέος που το επικαλείστε και εσείς και το ΠΑΣΟΚ που έλεγε αν χρειαστεί είναι ένα μέτρο σύγκρισης. Είναι ένα μέτρο σύγκρισης. Και σας λέω να ακούστε γιατί θα το ξανακούσετε σε ένα μήνα. Θα τσεκάρουμε μετά από την απόφαση της 15 Ιουνίου αν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος θα υπάρχουν μεγαλύτερη σαφήνεια για τα μεσοπρόθεσμα και θα συνεχιστούν και θα μεγιστοποιηθούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα αν θα έχει αυτό, αν χρειάζεται. Να κάνουμε αυτή τη σύγκριση. Γιατί στο δικό σας το Νοέμβριο του 2012 έλεγε το Eurogroup είναι έτοιμο να κάνει πράγματα για το χρέος αν είναι αναγκαίο. Τώρα δεν θα λέει αυτή τη φράση. Δεν θα λέει και θα τη δείτε. Εδώ είμαστε να τη δούμε. Και δεν έχω καταλάβει εγώ γιατί λέτε δώσει υπερβολικό βάρος στο χρέος. Γιατί το λέτε αυτό. Και γιατί λέτε ότι εμείς έχουμε βάλει υπερβολικό βάρος για το χρέος. Δεν έχετε ακούσει τι λέει το Δουνουτού. Δεν έχετε ακούσει ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και χρειάζεται η Ευρωπαϊκή. Δεν το ξέρετε ότι οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί έχουν πει ότι χωρίς το Δουνουτού δεν υπάρχει πρόγραμμα. Και άρα τι μας... Να είμαστε πιο σκληροί ή λιγότεροι σκληροί με το Δουνουτού. Να το αγαπήσουμε περισσότερο ή να το αγαπήσουμε λιγότερο. Δεν λέτε όμως, δεν λέτε. Εμείς λέμε μια ενδιάμεση κατάσταση που ξέρουμε ότι έχουμε τεράστιες διαφωνίες με το Δουνουτού. Αλλά ότι είναι χρήσιμο, αλλά είναι χρήσιμο για το χρέος. Εσείς δεν παίρνετε θέση. Δεν έχω ακούσει τη θέση σας για το Δουνουτού. Πρέπει να μείνει στο πρόγραμμα ή δεν πρέπει. Τίποτα. Εγώ σας είπα τι λέω. Δεύτερο... Παρακαλώ κύριε συνάδελφοι. Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Ακούστε εδώ. Εδώ δεν είμαστε καλακαδόροι. Είμαστε κοινοβουλευτικές ομάδες. Οφείλετε να ακούτε. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Συνεχίστε. Δεύτερο. Δεν είμαστε καλακαδόροι. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Δεν κατάλαβα. Εσείς τώρα μιμήσατε... Γιατί... Σε όποιον μιλάει από τη φημή...
κινήματος, ναι, να απευθύνεται προσωπικά στους βουλευτές, αλλά πρέπει να απευθύνεται... Προσωπικά! Ακούσατε κάποιο όνομα! Ακούσατε κάποιο όνομα! Καθίστε κάτω! Καθίστε κάτω! Καθίστε κάτω! Καθίστε κάτω! Καθίστε κάτω, σας παρακαλώ! Καθίστε. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ ησυχία! Καλό. Νομίζω... Όποιος δεν ενδιαφέρεται να ακούσει τις αιθούσεις. Εντάξει. Οι υπόλοιποι θα κάνετε ησυχία. Όλοι. Νομίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σήμερα θεώρησε η αντιπολίτευση ότι θα κρατήσει, ότι θα μας εξευτελίσει, ότι είναι μια μεγάλη καταστροφή. Δεν τους βγήκε και τώρα θέλουν να κάνουν ένα σοου για τις 7 η ώρα. Μπορείτε να ακούσετε λιγάκι τι έχω να πω. Δεν σας βγήκε σήμερα, όπως δεν σας βγήκε ότι θα πέσει η κυβέρνηση και γι' αυτό θα επανέλθω. Το δεύτερο πράγμα που δεν έχουμε υιοθετήσει είναι η Επιτροπή. Όπως σας εξήγησα το πρωί, έχουμε κάνει μεγάλη μάχη, έχουμε στείλει και γράμματα στους θεσμούς για πώς κάνουν την επιτήρηση, πώς κάνουν την επιτήρηση ακόμα και στο χαμηλότερο σημείο. Έχουμε κάνει και αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο για αυτή τη στάση των ευρωπαϊκών θεσμών. Έχουμε κάνει τα πάντα να προσπαθήσουμε στη στρατηγική μας να είναι μια σταδιακή μείωση της επιτήρησης. Και αυτό, γι' αυτό το λόγο είχαμε τη στρατηγική ότι πρέπει να κλείσουν όλα τα προαποτούμενα για να μην υπάρχει καμία δικαιολογία για το θέμα του χρέους και για το QE, που λέτε ότι δεν πήραμε τίποτα, αλλά δεν δεχθήκαμε και τίποτα. Στις 22 Μαΐου εμείς ήμασταν αυτοί που δεν δεχθήκαμε τη συμφωνία και μας λέτε συνεχώς ότι καθυστερούμε και θα θέλω να ξέρω αν είναι καλύτερη η συμφωνία 15 Ιουνίου, τι θα πείτε αν έπρεπε τη συμφωνία της 22 Μαΐου να τη δεχτούμε. Γιατί εγώ νομίζω ότι θα είναι καλύτερη και καλώς κάναμε και καλώς συζητάμε και για το χρέος και για το παρανομαστή που είπαν διάφοροι για να αυξηθεί η ζήτηση, γιατί θα δείτε ότι στην απόφαση του Eurogroup θα υπάρχουν και θέματα για την ανάπτυξη και για τις επενδύσεις και θα δείτε ότι θα υπάρχουν και αναφορές στα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, πώς μπορούν να επιταχυνθούν και θα δείτε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια για τα μεσοπρόθεσμα και θα δείτε ίσως και κάποιο μηχανισμό και για μετά από το πρόγραμμα, όχι αυτά που θα εφαρμοστούν με τα μεσοπρόθεσμα. Οπότε περιμένετε πριν δεσμεύεστε πολιτικά ότι δεν θα υπάρχει ούτε λύση για το χρέος, ούτε θα κλείσει η αξιολόγηση. Και τουλάχιστον να μην μας λέτε ότι δεν έχουμε αξιοπιστία. Ξέρετε, είναι τεράστιο λάθος να πιστεύετε τις εφημερίδες που σας υποστηρίζουν. Μπορεί να είναι χρήσιμο πολιτικά, μπορεί να είναι χρήσιμο και να μην, εμείς να έχουμε πολιτικά προβλήματα. Να έχουμε πολιτικά προβλήματα γιατί η φωνή μας δεν ακούγεται, τα επιχειρήματά μας δεν ακούγονται. Αλλά θα ήταν μεγαλύτερο λάθος να τα πιστεύετε εσείς. Γιατί όταν κάνετε επίθεση για τη δικιά μας αξιοπιστία, ακούστε τι λέει. Πέραν από το σύνορά μας, τι λένε, ποιοι είναι αξιόπιστοι και σε ποιους πιστεύουν. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία στα 2 χρόνια που έχει κάνει αντιπολίτευση έχει αυξήσει στην κοινή γνώμη και στους κοινούς ανθρώπους που εσείς θέλετε να απευθυνθείτε ότι έχετε αυξήσει την αξιοπιστία. Το τρίτο πράγμα που δεν έχουμε υιοθετήσει είναι το θέμα της λιτότητας. Βεβαίως έχουμε βάλει και επιβάλει και εμείς μέτρα λιτότητας. Ο κύριος Σταϊκούρας πάλι το έβαλε στο 14,5 δις. Δεν είναι τόσα, αλλά στο δεχτώ αυτό. Άρα εσείς, όπως σας έχω εξηγήσει και άλλες φορές, βάλατε 60 δις σε 5 χρόνια, 12 δις το χρόνο. Δηλαδή ακόμα και να έχει δίκιο ο κύριος Σταϊκούρας, ακόμα και αν δεν υπολογίζεται τα αντίμετρα, πάρει μέσο όρο είναι 2. 2 με 12. Τελευταία φορά που ήξερα, το 12 είναι λίγο μεγαλύτερο από το 2. Νομίζω. Αυτό ξέρω εγώ.
Και γι' αυτό το λόγο, επειδή έχουμε προσπαθήσει να μειώσουμε τη λιτότητα και να μειώσουμε τα πλεονάσματα, γι' αυτό βλέπουμε την άνθηση που σιγά σιγά υπάρχει. Και γι' αυτό άλλαξε η Ελστάτ, γιατί βλέπει τα μικροστοιχεία που δεν τα είχε υπολογίσει πριν, ότι υπάρχει η παραγωγική βάση και στη βιομηχανία και στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες. Και γι' αυτό, όπως σας είπε η Υπουργός Εργασίας, υπάρχουν ρεκόρ στις θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί τους τελευταίους 5 μήνες. Μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι κρυβόμαστε. Είμαστε η μόνη κυβέρνηση που είχε μια πολιτική ήττα το καλοκαίρι του 2015 και πήγαμε για εκλογές. Πήγαμε στον κόσμο και τους είπαμε, δέχεστε αυτό το συμβασμό να προχωρήσουμε. Δεν είχαμε εμείς ζάπια και μετά αλλάζαμε χωρίς εκλογές. Εμείς πήγαμε σε εκλογές, είχαμε ένα πρόγραμμα, όλοι το ξέρανε το μνημόνιο και αυτό δεν είναι ότι κρύβεσαι. Είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης στην προηγούμενη ομιλία του, όταν ήταν το μεγάλο νομοσχέδιο, το πολυνομοσχέδιο, ότι δεν έχει ακούσει ποτέ έναν αρχηγό, έναν πρωθυπουργό να ασχολείται τόσο πολύ με το πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν θέλω εγώ να απαντήσω στον κύριο Μητσοτάκη. Καταρχάς δεν είναι και εδώ, δεν θα ήταν ευγενικό. Εξάλλου, αυτό που θέλω να πω ισχύει και για τον δικό μου αρχηγό και τον αρχηγό των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και όλους τους άλλους αρχηγούς. Και αυτό που θέλω να πω είναι από την εμπειρία μου, Παρακαλώ. Κυρία Βούλτεψη. Αυτό που θέλω να πω έρχεται από την εμπειρία μου 28 χρόνια στη Βρετανία. Γιατί αν σπουδάζεις οικονομικά και πολιτικές επιστήμες στη Βρετανία, το βασικό πολιτικό γεγονός που πάντα σου κάνει εντύπωση είναι πώς είναι δυνατόν ο Winston Churchill να χάσει τις εκλογές του 1945. Πώς ήταν δυνατόν ο ηγέτης που έκατσε για ένα χρόνο τουλάχιστον χωρίς ούτε τη Σοβιετική Ένωση ούτε την Αμερική, που έφερε σε πέρας, αν είναι να διακόπτετε με χιούμορ, να λέτε κάτι αστείο. Αν είναι να λέτε τέτοια πράγματα, δεν υπάρχει λόγος. Πώς είναι δυνατόν αυτός η ηγέτης να χάσει. Και ξέρετε γιατί έχασε? Γιατί ο Βρετανικός λαός του 1945 ήξερε ότι μόνο οι εργατικοί θα φέρουν σε πέρας το κράτος ευημερίας, το κοινωνικό κράτος. Ξέρανε ο κόσμος που ψήφιζε το 1945 ότι μόνο το εργατικό θα μειώνει την ανεργία. Τι θέλω να πω? Ότι ο κόσμος κοιτάει μπροστά. Εσείς λέτε ότι έχουμε το χειρότερο μνημόνιο. Εμείς λέμε ότι ρίξατε το ΑΕΠ 25%. Ξέρετε, και τα δύο που λέμε δεν θα τα ακούσει ο κόσμος στις εκλογές. Το λέμε εμείς, το λέτε εσείς. Μπορεί εγώ να θεωρώ ότι έχω δίκιο, εσείς να θεωρείτε ότι εσείς δεν θα το ακούσει στις εκλογές. Ξέρετε τι θα ακούσει στις εκλογές? Θα κοιτάξει μπροστά. Ποιος έχει ένα πρόγραμμα που όταν βγούμε από την κρίση θα έχει κάτι για την τσέπη του, κάτι για τις αξίες του, κάτι για το μέλλον των παιδιών του. Αυτό θα κοιτάξει. Και σε αυτό πρέπει να προσέξετε. Γιατί εμείς στην ανάκαμψη το δημόσιο. Εμείς και στο Πανεπιστήμιο, κύριο Μαυρωτά, θα το κρατήσουμε δημόσιο με δημόσιες αξίες. Δεν θα είναι κάτι για το ιδιωτικό τομέα να επενδύει και να πληρώνει έρευνα που τον βολεύει. Θα το κρατήσουμε δημόσιο και θα κρατήσουμε και δημόσια τα νοσοκομεία. Δεν θα είναι όπως τον Ενρίκο Τινάν. Θα είναι ένας λαός περήφανος και για τα σχολεία του και για τα πανεπιστήμια του και για τα νοσοκομεία του. Και όταν εμείς θα πάμε μπροστά, θα έχουμε μια ανάπτυξη που ο κόσμος θα πιστέψει εμάς ότι θα είναι πιο δίκαιη αυτή η ανάπτυξη. Γιατί κανένας δεν πιστεύει πια στο Λαϊκό Κόμμα της Ευρώπης ότι μπορεί να φέρει αυτή την ανάπτυξη με δίκαιο τρόπο. Γιατί έχει δείξει όπου έχει κυβερνήσει ότι η ανισότητα έχει αυξηθεί. Γιατί δεν ενδιαφέρει
για αυτό το κομμάτι του κόσμου. Και θα είναι μια ανάπτυξη με καινούργια εργαλεία που θα έχει άλλους κοινωνικούς φορείς που θα μπορεί να δημιουργήσει διαφορετική ποιοτική ανάπτυξη. Και τέλος, δεν είναι μόνο τα θέματα οικονομικά. Τα θέματα που θέλουμε εμείς αυτή η ανάπτυξη να έχει, θα έχει και δικαιώματα και θα έχει ένα σεβασμό για όλους τους πολίτες αυτής της χώρας. Για μας εξίσου σημαντικό είναι τι γίνεται στις φυλακές, εμάς εξίσου σημαντικό είναι τι γίνεται στα δικαιώματα, εμάς εξίσου σημαντικό είναι η αυριανή συνάντηση του Gay Pride, γιατί θέλουμε μια Ελλάδα που είναι σύγχρονη, ανοιχτή, χωρίς προκαταλήψεις, και εμείς θα πάμε στον ελληνικό λαό με ένα τέτοιο πρόγραμμα, γιατί εμείς έχουμε κάτι που θέλουμε να πούμε και μετά από αυτό τα μνημόνια. Τελειώνουμε.